Εμένα μου αρέσει και Justin πολύ. Και τον είδα στην νέα ταινία που παίζει με την Κάμερα Δίας. Τον λες και ωραίο τον Justin, δηλαδή. Τον λες γοητευτικό. Πρέπει να καταλάβεις ότι στις γυναίκες δεν αρέσουν οι αντικειμενικά ωραίοι άντρες. Τώρα θέλω τη βοήθειά σου. Όχι έτσι, ναι. Μας αρέσουν. Το έχω καταλάβει, Νάντια. Το έχω καταλάβει. Μας αρέσουν αυτοί που έχουν μια κάποια γοητεία. Το έχω καταλάβει, σου λέω. Έχουν χιούμορ, έχουν μυαλό, κάτι άλλο τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, την δύναμη της εικόνας. Αλλά όταν μαζεύονται χρήματα, για καλό είναι, μέσα είμαστε κι εμείς σε αυτό. Πάντως, παιδιά, αυτή η Demi Moore στο ψυγείο κοιμάται. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Τι κάνεις, με άζωτο, σε άζωτο τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι κάνει αυτό το κορίτσι. Είναι πενιντάρα, και έχει κάνει και πολλές πλαστικές, έτσι, αλλά έχει πάει σε καλό πλαστικό προφανώς. Πέραν τούτου, ρε παιδί μου, και το φυσικό της γενικώς και το σώμα της και αυτά, είναι όπως ήταν πριν από 30 χρόνια. Παίρνει ζωή από τον Άστον. Από τον Άστον. Άστον, 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 Άστον. Ωραίο παιδί ο Άστον. Ο Άστον μου αρέσει, το παράδειγμα. Γιατί συζητάμε για Justin Bieber και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Άστον, παιδιά, δεν είναι στυλ Justin Timberlake, ας πούμε, αλλά στο πιο μάγκικο λίγο. Στο πιο αλάνικο είναι ο Άστον. Ο Σον Πέρς αρέσει, μην που λέει. Σαν αντράς, ναι. Καθόλου. Τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν ηθοποιό, δεν μου αρέσει καθόλου σαν άνθρωπο. Το άλλο μας αρέσει η γοητεία και το χιούμορ και το. Εντάξει, δεν είπε, τη αρέσει γιατί έχει χιούμορ. Εντάξει, μα μην το τσιμπάτε, πλάκα σας κάνω. Καταρχήν είναι 50 χρονών, δηλαδή τι να μου αρέσει. Πριν γίνει 50 ήταν 30. Έστα 30. Άμα ήμουν και εγώ 30, μπορεί και να μου άρεσε. Λοιπόν.